Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα ότι έχουμε ζητήματα με την ηλεκτροδότηση. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Βασίλη Ζιώγα, είναι ο Διευθυντής Λειτουργίας και Ελέγχου Συστήματος του ΑΔΜΙΕ. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και από τον ΑΔΜΙΕ και από τη ΔΔΕ για να διασφαλιστεί η ευστάθεια του συστήματος μεταφοράς ενέργειας. Κύριε Ζιώγα, καλή σας μέρα. Καλό πρωινό. Γεια σας κυρία Χαρβαλιά, γεια σας κύριε Κριτικέ. Ξέρετε τι, επί του πεδίου κύριε Ζιώγα, εμείς ευχαριστούμε που αποκριθήκατε, γιατί ξέρετε ρωτάει ο κόσμος και θα δώσετε τώρα κάποιες απαντήσεις, όσες μπορείτε να έχετε φυσικά, γιατί είναι πολύ πρόημη η κατάσταση. Είδαμε πριν επί τόπου σε περιοχές να επιχειρούν κλιμάκια αποκατάσταση ζημιών. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε ένα μεγάλο μέρος υπάρχουν ζητήματα με την ηλεκτροδότηση. Ποια είναι η συνολική εικόνα που μπορείτε να δώσετε αυτή την ώρα? Δείτε, σε ό,τι αφορά το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ, μιλάμε για το δίκτυο που μεταφέρει το μεγάλο όγκο ενέργειας. Σωστά. Δεν είχαμε ζητήματα καταστροφικά. Είχαμε μεν πλήγματα που δημιούργησαν σοβαρές καταστάσεις, αλλά όσο η τεχνική, όσο και τα στελέχη του ΑΔΜΙΕ κλήθηκαν και μπόρεσαν και διαχειρίστηκαν τις δύσκολες καταστάσεις σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του συστήματος. Mm-hmm. Συνεπώς, εμείς φέραμε την ενέργεια, να το πούμε έτσι απλά, στα σημεία παράδοσης που από εκεί και πέρα τα παίρνει ο ΔΔΕ, να το πούμε με απλά λόγια, και τα διανέμει στους καταναλωτές. Εκεί λοιπόν, στο άλλο επίπεδο ροής της ενέργειας, στο δίκτυο του διαχειριστή δικτύου, του ΔΔΕ δηλαδή, σίγουρα οι βλάβες είναι πολύ περισσότερες, διότι τα δίκτυα περνάνε μέσα και χαμηλά στους οικισμούς και οι καταστροφές είναι σε μεγαλύτερη έκταση. Εκεί τώρα, από ό,τι βλέπουμε, έχουν γίνει διάφορες ενέργειες, υπάρχουν συνεργεία που κάνουν το καλύτερο δυνατό και φανταζόμαστε πολύ σύντομα, όπου υπάρχει διακοπή, θα την επαναφέρουν. Αντιλαμβανόμαστε, κύριε Ζιώγα, ότι αναφέρεστε σε όλες τις περιοχές που χτυπήθηκαν από το φαινόμενο αυτό, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Απλώς θέλω να υπογραμμίσω μόνο ότι σε ό,τι αφορά τον ΑΔΜΙΕ και μιλάμε για τα δίκτυα υψηλής τάσης. Ναι, ναι, είναι σαφές αυτό που λέτε. Τάσης, ναι. Δεχτήκαμε χθες σοβαρό πλήγμα σε πολύ σημαντικά δίκτυα. Αυτό κατορθώσαμε, αυτό θέλω να γίνει κατανοητό, ότι κατορθώσαμε να το ελέγξουμε. Να το επιλύσετε, ναι. Διότι αν δεν το κάναμε, θα είχαμε πολύ σοβαρές επιπτώσεις γενικά στην Αττική. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν έγινε, διότι ήμασταν αποτελεσματικοί. Δεν το λέω αυτό για να περιαυτολογούμε, το λέω γιατί ήταν μια σημαντική επιτυχία. Κύριε Ζιώγα, ήθελα να ρωτήσω αν χρειάστηκε κατά τη διάρκεια της, που ήταν σε εξέλιξη η πυρκαγιά, ήταν ένα πολύ μεγάλο μέτωπο που εκτινόταν σε πάρα πολλές περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής, αν βρεθήκατε καθόλου, βρέθηκε το σύστημα υπερυψηλής τάσης σε οριακή κατάσταση και χρειάστηκε να ανοιγοκλίνετε, να το πούμε λαϊκά, τους διακόπτες σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως για να βοηθήσετε και τους πυροσβέστες? Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη είναι ότι πραγματικά δοκιμάστηκε το σύστημα. Σε τέτοιες καταστάσεις στρεσάρεται πάρα πολύ και πρέπει η λειτουργία του να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Αυτό προσπαθήσαμε να το πετύχουμε στον καλύτερο βαθμό. Βέβαια, για ζητήματα ασφαλείας, όπως είπατε, για να προστατέψουν πυροσβέστηση το έργο τους, εμείς πάντα παίρνουμε τα μέτρα και έχουμε τη σχετική επικοινωνία, ώστε να μην υπάρξει κάποιο συμβάν. Σε συνεννόηση με την πυροσβεστική εννοείται. Βεβαίως. Αυτός ο συντονισμός ήταν αποτελεσματικός. Πράγματι είχαμε επικοινωνία, διαχειριστήκαμε τη δύσκολη κατάσταση, έγινε η κατάσβεση της πυρκαγιάς και επαναφέραμε απληγέντα δίκτυα. Τώρα, πάμε στο κομμάτι των κατατόπους προβλημάτων. Είναι του ΔΔΕ, το επισημάνατε, ότι εσείς από μεριά σας έχετε πράξει τα δέοντα. Ωστόσο, με την εμπειρία σας, κύριε Ζιώγα, λίγο να μας πείτε πόσο εκτιμάτε ότι μπορεί να χρειαστεί για να αποκατασταθεί το ζήτημα της ηλεκτροδότησης. Δεν μπορώ να σας αναφέρω τώρα χρονικό διάστημα. Αλλά θέλω να πω, είναι θέμα ωρών ή ημερών, ή πάμε και σε πιο εκτεταμένες καταστάσεις? Πιθανώς ίσως μια-δυο ημερών, αλλά αυτό είναι αρμόδιο να το αναφέρει και να το περιγράψει ο ΔΔΕ. Όμως ο ΔΔΕ έχει αποδείξει
σε συνεργασία που έχουμε πάντα, ότι έχει την κατάρτιση και τη δυνατότητα να ενεργήσει γρήγορα. Και πιστεύω ότι θα το κάνει. Είναι δηλαδή, συνεργεία ούτως ή άλλως στο πεδίο. Θα γίνει. Ακριβώς. Και θα τα βλέπετε έξω συνέχεια. Δικά σας συνεργεία αυτή τη στιγμή είναι οι Πατμών επίσης, βρίσκονται στο πεδίο, σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Βεβαίως, εμείς έχουμε συνεργεία δικά μας, κοντά σε υποσταθμούς, ώστε αν παραστεί ανάγκη να επέμβουν, αλλά ευτυχώς μέχρι τώρα δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι. Και δεν έχουμε καταγράψει μια σοβαρή ζημιά για το σύστημα. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω απλώς να σας πω και πρέπει να γίνει κατανοητό, είναι ότι ο ΑΔΜΙΕ τα τελευταία χρόνια, με προγράμματα που έχουν να κάνουν με ανανέωση εξοπλισμού, με ανάπτυξη νέων έργων, έχει ενισχύσει πάρα πολύ το σύστημα. Mm-hmm. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα που είχαμε. Για να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που έχουμε καταγράψει στο παρελθόν, κύριε Ζιώργα. Άντεξε και έφτασε εδώ που έφτασε. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και αυτή τη σύνδεση.